Στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, με τη διοίκηση έτσι κι αλλιώς να έχει συμβάλει σε πολλά επίπεδα, συνδράμοντας και τους φορείς αλλά και τους πολίτες, πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία ύστερα από πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού και το Γενικό Παναρκωτικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Μια ενέργεια πραγματικά η οποία την έχουμε ανάγκη ως κοινωνία. Εμείς ως Αστέρας εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε αυτό το κοινωνικό έργο, θα λέγαμε. Με χαρά βοηθάμε στο βαθμό που μπορούμε και είμαστε εδώ για οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια αντίστοιχη με αυτή έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο στις δύσκολες, επαναλαμβάνω, στιγμές που ζούμε με αυτή την πανδημία η οποία έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Η δράση τέλεσε υπό την αιγίδα της περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και του Δήμου της Τρίπολης. Η αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα μας νομίζω ότι ως σήμερα είναι υποδειγματική. Σε αυτό έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο η αυτοδιοίκηση και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης και γι' αυτό είμαστε περήφανοι, γιατί η επιτυχία της χώρας οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οπότε ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όμως η ουσία από αυτή την υγειονομική κρίση και αυτό που έμεινε και γι' αυτό πετύχαμε ήταν η αλληλεγγύη που έδειξαν οι συμπολίτες μας. Αυτή η αλληλεγγύη θα πρέπει να συνεχίσει και να είναι το κέρδος αυτής της κρίσης που περάσαμε, να συνεχίσει και τον επόμενο χρονικό διάστημα, και μια τέτοια πρωτοβουλία σαν τη σημερινή στηρίζεται ακριβώς στην αλληλεγγύη των πολιτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αστέρα για όλη την προσπάθεια που κάνει και τη συμβολή του στη συγκεκριμένη ενέργεια. Θέλω να ελπίζω το αποτέλεσμα θα είναι ενθαρρυντικό και ότι θα συνεχιστούν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από εθελοντικά σωματεία και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για ένα αγαθό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και που όλοι μας θα πρέπει να μην το έχουμε σε έλλειψη που παρατηρείται αυτή την εποχή στη χώρα μας. Η συγκέντρωση των μονάδων αίματος που ευτυχώς ήταν πολλές πραγματοποιήθηκε από την κινητή μονάδα Οδυσσέας του Χαμόγελου του Παιδιού με τα μηνύματα του Προέδρου ξεχωριστά. Μέσα στα πλαίσια του Ζήσε Αθλητικά, ο Οδυσσέας, όπως λέγεται αυτή η νταλίκα, που έχει άλλο σκοπό μέχρι πρότινος και τώρα χρησιμοποιείται επειδή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον άλλο σκοπό που είναι για τα παιδιά γυμνασίου και λυκείου να περνάνε μέσα από την τεχνολογία τις ενημερώσεις του για τα δικαιώματά τους. Σήμερα λοιπόν και τις επόμενους σταθμούς και τους προηγούμενους σταθμούς είναι για να καλύψουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και να συμπληρώσουμε τις τοπικές προσπάθειες. Ήδη γίνονται πολλές προσπάθειες για αιμοδοσία, όσες και να γίνουν όμως δεν φτάνουν γιατί υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν ενήλικοι οι οποίοι βρίσκονται στα νοσοκομεία είτε με προβλήματα καρκίνου, είτε μεσογειακή αναιμία, είτε οτιδήποτε άλλο πρόβλημα το οποίο απαιτεί καθημερινά αίμα. Δεν θα πω τα στερεότυπα γιατί λέγονται και λέγονται συνέχεια και καθημερινά. Θα πω κάτι που έζησα εγώ προσωπικά, ότι κάποια στιγμή στο γιο μου που χρειαζόταν αίμα και δεν υπήρχε, του στερούσαν τη δυνατότητα της ποιότητας ζωής. Αυτό θέλω και για όλα τα άλλα τα παιδιά. Και γι' αυτό το λόγο με μεγάλη μας χαρά, όταν μας ζητήθηκε, είπαμε ναι, είμαστε παρόντες και θα συμπράττουμε σε αυτό το οδηπορικό. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους φορείς. Το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως ξέρετε, για χρόνια φιλοξενείται στην Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στην υπηρεσία μου και έχουμε άριστες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Τέτοιες ενέργειες προφανώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως συλλογικότητα και μέθοδος και το συζήτησα πιο πριν με τον Πρόεδρο. Γιατί μιλάω και σαν πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης των Γιατρών Δημόσιας Υγείας και σαν γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής. Το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο, στο οποίο μέσα από αυτό όλοι οι φορείς οι οποίοι είμαστε γύρω και από την αυτοδιοίκηση και από την κεντρική εξουσία και από τον εθελοντισμό, να βρούμε τη μέση τομή ώστε να είμαστε δόκιμοι. Επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω και θα τα έχουμε πριν από μένα, σας ευχαριστώ όλους. Πιο πολύ όμως θα με επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου γιατρούς που έχουν έρθει από το νοσοκομείο, που όλο αυτόν τον καιρό, όπως όλα τα νοσοκομεία, πάσχουν με υπερβολικό ζήλο και με μεγάλη κόπωση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα, η τόνος του Εθνικού Συστήματος Υγείας.